Αρχικά δεδομένα από ότι παίζει κανονικά σήμερα και ξεκινάει μάλιστα στην αρχική πεντάδα του Περιστερίου ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και έχασε το τελευταίο παιχνίδι του Περιστερίου στην κανονική περίοδο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην είναι σε άριστη κατάσταση, αφού το διάστρωμα που υπέστη ήταν αρκετά σοβαρό, αλλά επιστρέφει εν πάση περιπτώσει και είναι στην πεντάδα μαζί με Τίμκινς, Φόρντ, Ζεβροσένκο και Ριμπέιρο. Ενώ για τον Ολυμπιακό, εκτός του Δορκοφίκη για τον οποίο σας είπε προηγουμένως ο Φίλιππος, ξεκινούν το μάτς ο Ρίβερς, ο Βούξεβιτς, ο Παπα-Νικολάου και ο Ράτζα, Πιτσίλκας και Σπυρίδωνος οι διαιτητές. Και πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με το καλάθι από τον Δορκοφίκη μετά την ασίσπασα του Βούξεβιτς. Ο παδός του Ολυμπιακού δεν βλέπω, εκτός από ελάχιστος σκορ του στο πέταλο που βρίσκεται δεξιά. Δεν υπάρχει ένας οργανωμένος πυρήνας δηλαδή. Ο Φόρντ ανταποδίδει στα γρήγορα, 2-2. Να, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Από την πρώτη επίθεση του Περιστερίου φάνηκε ότι ο Βούξεβιτς έχει αναλάβει τη δύσκολη αποστολή να μαρκάρει τον Φόρντ. Σειρά του Ράτζα να σκοράρει, δύσκολο καλάθι. Χρειάστηκε να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του για να ελευθερωθεί. 2-4 λοιπόν. Και τώρα φάουλ. Το πρώτο σφύριγμα των διαιτών, το φάουλ από τον Δορκοφίκη. Εδώ ο νεαρός, ο διεθνής με την Εφήβο. Ο Φόρντ Νίκο δείχνει να ξεκινάει πολύ ζεστός. στην πρώτη επίθεση σούταρε. Πολύ αποφασιστικά έβαλε το καλάθι. Στη δεύτερη επίθεση πήρε το διάδρομο, μπήκε μες στην ρακέτα, πήρε το φάουλ. Και οι τρεις πόντοι του Περιστερίου λοιπόν έχουν σημειωθεί από τον τρομερό αυτόν σκόρερ. Στα 30 του παίζει το καλύτερο μπάσκετ του Ρίστου. 3-4. Μετά από ένα λεπτό ακριβώς. Βούξεβιτς με τον Φόρντ στην πλάτη του. Μπάρα του ξέφυγε. Και ευνηδιασμός για το Περιστέρι με τον Τίμκινς. Θα τον σταματήσει ο Ράτζα. Έγινε πριν το κόψιμο του Ράτζα, έγινε φάουλ από τον Ρίβερς. Και τελικά είναι ο Ολυμπιακός αυτός που σκοράρει στον ευνηδιασμό με τον Βούξεβιτς. Τίμκινς. 3-6. Ο Βούξεβιτς είναι πάνω στο Φόρντ, τώρα πήγε ο Παπα-Νικολάου να βοηθήσει. Έμεινε ελεύθερος ο Τίμκινς. 6-6, τη στιγμή ακριβώς που ακουγόταν η κόρνα για το τέλος της επίθεσης, το τέλος των 24 δευτερολέπτων. Να ξανά, η προηγούμενη φάση, η προηγούμενη εδώ ήταν το φάουλ του Ρίβερς, ο οποίος προσπάθησε και απόθυσε σε κάποιο βαθμό τον Τίμκινς. Παπα-Νικολάου, βήματα. Ανεξάρτητα από το λάθος που έκανε εδώ ο Παπα-Νικολάου, το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ δυνατά, πολύ ζεστά και από τις δύο πλευρές. Όλα συνηγορούν ότι θα έχουμε μεγάλο συναγωνισμό και υψηλό θέαμα. Οι δύο Αμερικανοί, Τίμκινς και Ρίβερς, σχεδόν συνομήλικοι. Πάσα του Τίμκινς, το καλάθι από τον Φόρντ, ο οποίος πάτησε δυνατά και ελευθερώθηκε. Μπροστά το Περιστέρι για πρώτη φορά. Βούξεβιτς για τρεις πόντους πάνω σε άμυνα, 8-9 από τον κορυφαίο σε ευστοχία στα τρίποντα στην κανονική περίοδο, τον Ντούσαν Βούξεβιτς. 48% ήταν το ποσοστό. 9-8 Ολυμπιακός. Τίμκινς ελεύθερος και πάλι, αυτή τη φορά όμως αστόχησε. Ριμπάουντ του Δορκοφίκη. Φάουλ του Φόρντ στον Παπα-Νικολάου. Πρώτο φάουλ για το Περιστέρι. Ο Δορκοφίκης τόσο σε άμυνα και σε επίθεση, όσο και σε επίθεση, σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα δείχνει να δικαιώνει την επιλογή του Ζούρου. Έχει πετύχει ένα καλάθι στη μοναδική του απόπειρα και ήδη έχει δύο αμυντικά ριμπάουντ. Ρίβερς. Ράτζα, πέρασε. 11-8 Ολυμπιακός με το καλάθι του Ντίνο Ράτζα, το δεύτερο του.
Τώρα ακούγονται και οι λίγοι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο πέταλο. Ριμπέιρο. Πάνω από το κεφάλι του Δαρκοφίκη. 11-10. Πολύ ζεστές και οι δύο ομάδες. Έχουμε 21 πόντους μέσα σε 3,5 λεπτά αγώνα. Ολυμπιακός πρέπει να είναι έχει... ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός μάλιστα έχει 5 στα 5 σουτ. Το Περιστέρι 4 στα 6. Ρίβερς. 10-14. 24 πόντοι μέσα σε 4 λεπτά. Φόρντ. Που σημαίνει δηλαδή στα 4 λεπτά 24 πόντοι, αναλογικά, αν συνεχίζαν έτσι, δεν συνεχίσουν ποτέ, στα 40 θα βάλουν 240 πόντους. 120-120. Το διανοείσαι? Αδιανόητα, όπως το λες. Έγινε το λάθος, ο Πεδουλάκης είχε ζητήσει time out, δεν ξέρω αν θα επιμείνει, ειδικά σε περίπτωση που η ομάδα του σκοράρει. Παίρνει φάουλ τελικά από τον Βούξεβιτς, που σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο τον Ριμπέιρο. Ξανά το φάουλ του Βούξεβιτς και πράγματι ο προπονητής του Περιστερίου παίρνει 4 από λάθη των παίκτων του. Όλα αυτά μετά από 4 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Δείτε εδώ την κάρτα. Φουλ επίθεση ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο των play-off. 97 πόντους έβαζε κατά μέσο όρο στα δύο παιχνίδια εναντίον του Ηρακλή. Ενώ στην κανονική περίοδο, στα δύο μάτς στα οποία συναντήθηκε με το Περιστέρι, είχε 77,5 κατά μέσο όρο. Έχασε το πρώτο 84-72, κέρδισε το δεύτερο στη Γλυφάδα, μάλιστα 85-81. Ο Γιώργος Συρίγος έχει το λόγο. Καλησπέρα και από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα οποία λέγατε πριν από λίγο για τις άμυνες, αυτά λέει και ο Πεδουλάκης στο time out. Κοίταξε το χρονόμετρο, κοίταξε το ταμπλό και λέει ο παίκτης δεν είναι δυνατόν να έχετε φάει 14 πόντους μέσα σε τόσο μικρή διάρκεια. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επίθεση της ομάδας του, έδωσε εντολή ο παίκτης ο οποίος πάνω του είναι ο Βούξεβιτς να ποστάρει κοντά στο καλάθι. Από την άλλη πλευρά, ο Ηλίας Ζούρος έδωσε ορισμένες συγκεκριμένες εντολές για να περάσει μπάλα κοντά στο καλάθι στον Τίμιο Ράτζα. Παπα-Νικολάου υπέπεσε στο τέταρτο λάθος του Ολυμπιακού, δεύτερο προσωπικό του, καθώς πάτησε την πλάγια γραμμή του γηπέδου χωρίς πίεση. Ίσως δεν είχε την αίσθηση του χώρου. Και ενώ προηγουμένως είχε αστοχήσει εξ επαφής ο Ζεβροσένκο για το Περιστέρι. Τσαρτσαρίς. Έβαλε πλάτη τον Βούξεβιτς αλλά αστόχησε. Ρίβερς. Βούξεβιτς. Για τρεις πόντους ο Ρίβερς. Χωρίς άμυνα επάνω του. 10-17. Η άμυνα που ήταν σε αυτή τη φάση ήθελα να ξέρω. 10-17. 7 στα 7 σούτ ο Ολυμπιακός και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Πελεκάνος πηγαίνει προς την καρέκλα του αμυνοματικού. Ο Δαρκοφίκης κάνει το δεύτερο του φάουλ. Προσπαθώντας να ακολουθήσει τον Φόρτ πίσω από κάποιο σκριν. Ο Φόρτ, ο Ντίνκης θα βγει, αγόρι μου. Αφού εδώ έπαιζε άμυνα με τα μάτια, ήταν 3 μέτρα μακριά από το Ρίβερ. Ο Παπαδάτος μπαίνει στη θέση του Αμερικανού. Έξω ο Ντίνκης, έξω ο Ριμπέιρο. Ο Παπαδάτος και Πελεκάνος λοιπόν. Και τώρα ο Παπαδάτος σε ρόλο οργανωτή. Η κερκίδα ζητάει φάουλ στο πιεστικό μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου στον Φόρντ. Βολές για τον Αμερικανό. 4 ομαδικά Ολυμπιακός, 1 το Περιστέρι. Ούτε εδώ πως πέρασε ο Φόρντ. Ο φάουλ συρρήθηκε πάνω στην προσπάθεια του για σουτ. Θα μπει και ο Άντερσεν σε λίγο. 11-17 από τον έκτο πόντο του Φόρντ. Ρίβερς. Πανικολάου, υποπίεση, ούτε τώρα όμως να στοχίσει ο Ολυμπιακός. 12-19. Ο Ολυμπιακός έχει 8 στα 8, 5 στα 5 δίποτα, 3 στα 3 τρίποτα. Δεν έχει χάσει επίθεση, μόνο 4 λάθη. Αχρίστευσε 4 επιθέσεις με 4 λάθη. Άστοχο σούτ όμως δεν έχει. 6 λεπτά. Παδάτος, βλέπει τον Ράτζα μπροστά του. Φάουλ. Τσαρτσαρίς, δεν ακούγεται σφύριγμα. Ακούγεται τώρα.
Το φάουλ του Παπαδάτσου του Παπα-Νικολάου. Έγινε χαλαρό φάουλ από τον Δορκοφίκη. Ο Άντερσεν τώρα, ενώ βλέπετε και πάλι την σύγκρουση του Δορκοφίκη με τον Τσαρτσαρίου, ο οποίος έχασε και την ισορροπία του. Εν τέλει το σούτ που επιχείρησε ήταν άσχημο. Ζευροσένκο βέβαια είναι αυτός που αποσύρθηκε για να μπει στη θέση του Άντερσεν. Ο Ολυμπιακός πάντα με την ίδια πεντάδα, η οποία τουλάχιστον στον επιθετικό τομέα δίνει ρεσιτάλος τώρα, δεν έχει αστοχήσει ούτε μία φορά. Και έχει 19 πόντους χωρίς να χρειαστεί καν να πάει σε βολές. Μόνο τα λάθη κάνουν. Πέμπτο λάθος του για τον Ολυμπιακό. Και 0 για το Περιστέρι. Το οποίο Περιστέρι δεν έχει πάρει ακόμα κανένα rebound. Τι να πάρει, από πού να το πάρει. Δεν έχει περισσέψει. Μόνο επιθετικό θα μπορούσε να πάρει. Αμυντικό σκουπίδι δεν έχει περισσέψει. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει 8 rebound από τα άστοχα σου του Περιστερίου. Από ένα φάουλ σε Δορκοφίκη και Τσαρτσαρί. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο όριο τώρα, έχει 5. Για το Περιστέρι αυτό ήταν το τρίτο. 3 φάουλ για τον Περικλή Δορκοφίκη, ο οποίος έχει προλάβει να μαζέψει 4 rebound ήδη. Εκεί κάτω από το καλάθι έγινε το φάουλ. Ο Οικονόμου είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι, οι διαιτητές του λένε να περιμένει λίγο. Αφού πρώτα θα πρέπει να γίνει το τζάμπολ ανάμεσα στον Τσαρτσαρί και τον Δορκοφίκη. Η μπάλα ήταν διεκδικούμενη, ήταν σφύριξη και το διπλό φάουλ. Μπάλα για το Περιστέρι. Με τον Φόρντ. Με τον Πελεκάνο ψηλά. Oh. Μπάλα για το Περιστέρι ξανά. Εδώ η διεκδίκηση ανάμεσα σε δύο πιτσιρικάδες, ουσιαστικά τον Πελεκάνο και τον Δορκοφίκη. Η μπάλα έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση ήταν για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν για το Περιστέρι. Αλλά απλά είχε γίνει φάουλ πάνω στον Πελεκάνο, το οποίο δεν αντελήφθησαν οι διαιτητές. Ήταν πάντως η πρώτη φορά που το Περιστέρι κατόρθωσε να ανανεώσει η επίθεσή του. Την προηγούμενη φάση, έστω και αν στατιστική δεν έχει χρεωθεί επιθετικό rebound από την προσπάθεια του Πελεκάνου, ενώ ο Παπα-Νικολάου για 3. Το πρώτο άστοχο σούτ του Ολυμπιακού μετά από 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Και τώρα είναι ο Παπαδάτος, ο οποίος έχει αποκτήσει δικαίωμα για βολές από το δεύτερο φάουλ του Βούξεβιτς. Ο Ράτζα ψηλά. Άσχημος ήταν τον Κροάτι που πιέστηκε τελευταία στιγμή πάνω στο σουτ. Ίσως το έγινε και φάουλ εκεί του Ράτζα, Νικό. Ο Φόρντ ανοίγει διάδρομο και τον αξιοποιεί. 15-19. Και τώρα είναι ο Ηλίας Ζούρος αυτός που ζει. Στην ομάδα του Ηλίας Ζούρος θεωρεί ότι στα πρώτα δύο χαμένα σούτ που έκαναν οι παίκτες του, οι επιστροφές τους ήταν άθλιες. Και αυτό ακριβώς τους επισήμανε. Το Περιστέρι μπόρεσε δύο φορές να φύγει εύκολα μπροστά. Κυρίως στον αμυντικό τομέα. Για τον αμυντικό τομέα είχαν να κάνουν οι εντολές του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά ναι, μεν γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά το άσχημο σούτ του Ρίβερς, αλλά ο Φόρτ σκόραρε. Μάλλον εύκολα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, 17-19 με 11 πόντους ήδη από τον Φόρτ, ο οποίος έχει 4 στα 5 σουτ και 3 στις 4 βολές. Ο Φόρτ φάνηκε από την πρώτη φάση, Νίκο, ότι μπήκε στο παιχνίδι αγριεμένος, γκαζωμένος που λένε. Τη στιγμή που γινόταν η επαναφορά, ο Παπαδάτος χρεώθηκε με ένα φάουλ, το οποίο ήταν το τέταρτο για τον Περιστέρι, συνεπώς ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει βολές αν κερδίσει άλλο, σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο. Οικονόμου, Ράτζα, φάουλ από τον Άντερσεν, βολές ούτως ή άλλως, το φάουλ ήταν πάνω στο σούτ. Κοίτατε για λίγο τον Δανό να διαμαρτύρεται και ξανά η φάση με το φάουλ του Άντερσεν στο Ράτζα. 17-19. Ο Ράτζα δεν πήρε την μπάλα τυχαία, την πήρε κατόπιν οδηγίας του Ηλία Ζούρου προς τους παίκτες του.
Πρώτες βολές για τον Ολυμπιακό, ενώ το Περιστέρι ήδη έχει εκτελέσει 6 και έχει ευστοχίσει 4. 17-20. Ο Ολυμπιακός επισημαίνει η Βίκη Μιχέλη βάση των σημειώσεων τους, είχε 2,5 λεπτά να πετύχει πόντα. (17-21) Ο Ράτζα φτάνει τους 6 χωρίς να στοχίσει μέχρι τώρα σε καμία προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι λέει η επίσημη στατιστική. Προφανώς του ξέφυγε εκείνο το προηγούμενο σουτ, όπου έλεγε ο Φίλιππας ότι μπορεί να είχε γίνει και φάουλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συμβαίνει και αυτά. Ο Φόρτ σε πολύ δύσκολη προσπάθεια. Φωνάζουν οι πάντες για φάουλ. Τώρα κοιτάξτε πώς κάνει ο Παιδουλάκης. 13 πόντι έστω και έτσι από τον Φόρτ. 19-21. Ξανά για να ξαναδούμε. Καθαρό φάουλ είναι μετά το σουτ. Παντουλάκης από τις χειρονομίες του, αν καταλαβαίνω καλά, λέει ότι ακριβώς η ίδια ήταν η προηγούμενη φάση του Ράτζα και μάλλον δίκιο έχει εδώ που τα λέμε. Στη μία δόθηκε φάουλ, στην άλλη όχι. Τόμιτς μπήκε στη θέση του Βούξεβιτς πριν από λίγο, ο Μίλαν Τόμιτς. Παπα-Νικολάου βλέπει το χρονόμετρο, θέλει να εκβιάσει το φάουλ, τελικά δεν καταφέρνει τίποτα. Ένα λεπτό ακόμα, το Περιστέρι έχει την ευκαιρία ακόμα και να προηγηθεί με ένα τρίποντο. Και ο Μίλαν Τόμιτς φαίνεται να αναλαμβάνει τον Αλφόνσο Φόρτ. Άμυνα με μυαλό, γιατί με σωματικά προσόντα τώρα εδώ δεν βγαίνει. Ο Παδάτος για την ισοφάριση. Θα μπορέσει να την καταφέρει αν αξιοποιήσει τις βολές. 19-21. Παρά λοιπόν τον πρώιμο ίστρο του Ολυμπιακός, είδε το Περιστέρι να ισοφαρίζει ουσιαστικά το παιχνίδι μέσα σε 2-3 λεπτά. Αντεπίθεσης. Ο Ζούρος βάζει τον Νίκο Μπουντούρη στο παιχνίδι αντί του Ρίβερς, υποθέτω. Ο Παδάτος προηγουμένως σούταρ μία στις δύο βολές. Για να τον δούμε τώρα. 20-21. Από τον Επτανήσιο εδώ. Άλλο ένα μέλος εκείνης της κρίσης ομάδας των εφήβων του 95. Τελευταίο λεπτό, ισόπαλες οι ομάδες ξανά. 40 δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα υπολείπονται. Βήματα του Οικονόμου. Έκτο ομαδικό λάθος για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα λάθη ήταν απρόκλητα ουσιαστικά. Βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Ο Περιστέρι συνεχίζει με 0 λάθη. Παδάτος. Άντερσεν για το προσπέρασμα. Θα δοκιμάσει ξανά. Φάουλ του Ράτζα. Μάλλον άγαρπο. Το πρώτο φάουλ για τον Δαλματό. Δύο βολές για τον Δανό, τον Άντερσεν. Εδώ ο Ράτζα κατεβάζει το χέρι. Μάλλον άγρια. Ο Παπαμακάριος στο παιχνίδι. Θα αποσυρθεί ο Φόρτ, υποθέτω. Μου κάνει εντύπωση ότι από το πρώτο δεκάλεπτο και οι δύο προπονητές έψαξαν πολύ βαθιά στον πάγκο τους. Έχουν παίξει, αν δεν κάνω λάθος, 9 παίκτες από το Περιστέρι και άλλοι τόσο από τον Ολυμπιακό. Πολύ σωστά. Ο Παπαμακάριος είναι ο ένατος παίκτης του Περιστερίου, όντως. Για τον Ολυμπιακό είναι 8 και ένας ο Μπουντούρης μόλις μπήκε 9, ναι. Όχι, 8. 8 είναι όλοι και όλοι. Όχι, ότι έχει μεγάλη σημασία. Η ουσία είναι ότι σχεδόν κοντά στους 20 παίκτες έχουν χρησιμοποιηθεί πριν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο. Μπροστά το Περιστέρι τώρα με τον Άντερσεν. 22-21. Και μια επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. Τελικά δεν βγήκε ο Ρίβερς. Ο Ολυμπιακός παίζει με τρεις χειριστές. Ρίβερς, Μπουτούρης και Τόμιτς. Ο Παπα-Νικολάου βγήκε. Νομίζω το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Ο Ράτζα κλείστηκε. Θα χάσει την μπάλα. Αλλά ο Πελεκάνος δεν προλάβει να κάνει τίποτα. Αυτό που έκανε πάντως ήταν εντυπωσιακό, έστω και χωρίς ουσία. Πέταξε την μπάλα από τη σέντρα και αυτή πήγε και έσκασε μέσα στο καλάθι του Ολυμπιακού. 22-21 είναι το σκορ. Να το πάλι. Είναι αντί 13. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στα λάθη του Ολυμπιακού που το έχουν στερήσει 7 επιθέσεις. Έχει και ένα επιθετικό rebound παραπάνω το Περιστέρι, δηλαδή 8 επιθέσεις. Και έτσι εξουδετερώνονται τα εκπληκτικά για εκτός έδρας ποσοστά ευστοχίας του Ολυμπιακού.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζοντας με τόσα λάθη, πράγμα που έκανε και τώρα το 8ο λάθος, ενώ μόλις και κάνει και το 4ο, το πρώτο του προηγούμενου, δεν μπορεί να έχει καμία τύχη να κερδίσει το παιχνίδι, όσο εύστοχος και αν είναι στις προσπάθειες που θα ολοκληρώσει. Αυτό λέει ο νόμος του μπάσκετ, ο οποίος πολύ δύσκολα ανατρέπεται. Επέστρεψε ο Βαρκοφίκης αντί του Οικονόμου. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Συρίγο. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί από τα χαμηλά, Γιώργο? Ναι, Νίκο. Για τα πρώτα 3-4 λεπτά ή εν πάση περιπτώσει όσο αντέξει η άμυνα του Περιστερίου για να μην φθαρεί από τα φάουλ, ο Αργύρης Πεδουλάκης έδωσε εντολή για πάρα πολύ πιεστική άμυνα, όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και με παγίδες πριν ο Ολυμπιακός μπορέσει να περάσει το κέντρο. Ίσως αυτός να είναι και ένας λόγος για τον οποίο έμεινε εκτός πεντάδας ο Φόρτης τώρα στο ξεκίνημα, για να αποφύγει και τη φθορά και την ταλαιπωρία, ας πούμε. Το Περιστέρι συνεχίζει με πεντάδα κατά 4-5 ελληνική. Με Παπαμακάριο, Παπαδάτο, Πελεκάνο, Τσαρτσαρί και τον Άντερσεν σε θέση center. Περιστέρι που βρήκε τον εαυτό του, βρήκε το ρυθμό του και κυρίως έπαιξε άμυνα από τη στιγμή που βγήκε ο Ντίκινς. Ναι, ακριβώς. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο δηλαδή. 5 και 18 έπαιξε ο Ντίκινς. Ολυμπιακός με τον Φέμερλινγκ αντί του Ράτζα. Και πάντα με τρεις χειριστές στο γήπεδο. Τσαρτσαρίς, παρά τον τραυματισμό εδώ, αποδεικνύει ότι δεν έχει χάσει την. Δεν υστερεί σε ευελιξία. Παίρνει το τέταρτο φάουλ του Δορκοφίκη. Και βέβαια να συμπληρώσω ότι το Περιστέρι με playmaker τον Παπαδάτο είναι ευάλωτο στην πίεση. Μια πίεση όμως που δεν την βλέπουμε τουλάχιστον στο βαθμό που θα περίμενε κανείς από την πλευρά του Ολυμπιακού και ειδικότερα από τον David Rivers. Του Ολυμπιακού που θα θυμίσουμε ότι έχει τρεις κοντούς μες στο γήπεδο. Υποτίθεται και για αυτό το λόγο, έτσι. Τόμιτς, Rivers και Πουντούρης μαζί. Δύο στις δύο βολές από τον Τσαρτσαρί. Το Περιστέρι στο συν 3 για πρώτη φορά, 24-21. Χωρίς Αμερικανούς τώρα στην πεντάδα. Ο Παμακάριος πιέζει τον Τόμιτς. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τον Τόμιτς, ο οποίος καθυστέρησε. Εδώ πήρε φάουλ όμως. Και ενώ είχαν μείνει μόνο 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Τόμιτς προέρχεται από δύο σπουδαίες εμφανίσεις κατά του Ηρακλή. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη έκανε θράψη, έβαλε 22 πόντους. Μεταξύ των οποίων και ένα τρίποντο από τη σέντρα από αυτά που συνηθίζει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάντως αυτή η πεντάδα που έχει αυτή τη στιγμή στο τερένο ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Φέμπερλινγκ, Δορκοφίκης και τρία playmaker. Άλλο ένα φάουλ από τον Άντερσεν στον Φέμερλινγκ τώρα. Δύο για κάθε ομάδα μετά από ένα λεπτό αγώνα. Δεύτερο φάουλ του Άντερσεν. Rivers. Τόμιτς. Πάτησε γραμμή, ούτως ή άλλως αστόχησε. Ενώ σε λίγο θα επιστρέψει ο Φόρτ. Παπαδάτος. Για να δούμε ποιος θα ανάλαβε την ευθύνη στην επίθεση τώρα για το Περιστέρι. Ο Παδάτος δεν φοβήθηκε τον μακρά σκιά του Φέμερλι. Τελικά πήρε και το rebound μέσα σε χειροκροτήματα. Ο Μπούξεβιτς και ο Φόρντ ετοιμάζονται να γυρίσουν στο παιχνίδι. Πάλι ο Παπαδάτος. Πελεκάνος. Τσαρτσαρίς. Φάουλ του Φέμερλι. Παραδέχεται αμέσως ο Γερμανός. Το Περιστέρι δεν έχει χάσει κανένα μας στην έδρα του, για να μην κρινιόμαστε. Δεν σου κάνει εντύπωση, Νίκο, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει χρησιμοποιήσει 10 παίκτες και δεν έχει παίξει ακόμα ο Γάλλος ο Ρισασέ. 9 παίκτες στην πραγματικότητα, αλλά εντάξει, δεν 10. Ο 10ος είναι ο Φέμερλινγκ. Την ώρα που μετράγαμε τους 9, ο Φέμερλινγκ δεν είχε πει μέσα. 4 και 5, 9, μάλλον κάναμε λάθος προηγουμένως. Είναι 9. Δεν έχουν παίξει αυτή τη στιγμή μόνο ο Πέτας και ο Ρισασέ. Και ο Σούλης. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σούλης, ναι. 9, 10. Έχεις δίκιο. Τρίτο φάουλ του Άντερσεν στο μεταξύ. Επιστρέφει ο Ζευροσένκο. Το σκορ είναι 24-21. Αποσύρθηκε και ο Δορκοφίκης, ο οποίος έχει 4. Στη θέση του μπήκε ο Παπα-Νικολάου. Ένα σχήμα με τον Παπα-Νικολάου 4, χάρη στον οποίο γύρισε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι υπόλοιποι δεν ήταν ακριβώς οι ίδιοι. Έπαιζε ο Ράτζα, έπαιζε ο Ρίζασε στα τελευταία λεπτά. Τόμιτς. Mm-hmm.
Αυτό τι ήταν τώρα. Το φάουλ του Τόμιτς στον Φόρντ. Τέσσερα ομαδικά Ολυμπιακός, τρία το περιστέρι. Και ο Ντίνκινς αντί του Πελεκάνου, όχι του Παπαδάτου. Απλά ο Πελεκάνος πήγε εκεί στην άκρη για να κάνει την επαναφορά της μπάλας. Ο Πεδουλάκης, τόσο συζητημένος τελευταίες μέρες, μετά την αναγγελία ότι προτίθεται να τα παρατήσει στο τέλος της χρονιάς. Ντίνκινς έκανε μια βουτιά ο Βούξεβιτς, μήπως και πάρει τον φάουλ. Και τώρα το περιστέρι πηγαίνει στις βολές. Μετά από δύο λεπτά μόλις και κάτι ψηλά στη δεύτερη περίοδο. Ο Ζευροσένκο θα εκτελέσει απέναντι στην παλιά του ομάδα ασφαλώς. Ο Μπουτούρης χρεώθηκε το φάουλ. Υπάρχει έτσι μια ελλειψία εννόησης προς στιγμήν και εν τέλει οι διαιτητές υποδεικνύουν ότι το φάουλ έγινε από τον Μπουτούρη πάνω στον Φόρντ. Συνεπώς ο Αμερικανός θα πάει για βολές και όχι ο Ζευροσένκο. Περιστέρι έχει εκτελέσει 12 βολές ήδη και ο Ολυμπιακός μόλις 2. Από αυτές τις 13 το Περιστέρι έχει αξιοποιήσει τις 9, 3 στις 5 για τον Αλφόνσο Πόρτ. 25-21. Βούξεβιτς, φάουλ του Πελεκάνου, 4 και για το Περιστέρι. Από το επόμενο Ολυμπιακός θα έχει τον πόνους των βολών και αυτός. Και τώρα αποσύρεται για πρώτη φορά ο Τσαρτσαρής, ο μόνος παίκτης του Περιστερίου που δεν είχε καθίσει καθόλου στον πάγκο από το ξεκίνημα. Ενώ για τον Ολυμπιακό όλοι έχουν αντικατασταθεί όλοι για τον Ολυμπιακό. Βούξεβιτς από την ίδια θέση από την οποία είχε ευστοχήσει και νωρίτερα, 25-24. Ο Ολυμπιακός είχε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα σε αυτή την περίοδο και 1 και 40 στην προηγούμενη χωρίς πότο, δηλαδή συνολικά σχεδόν 5 λεπτά. Ο Ράτζα μπροστά στον Ζευροσένκο. Τόμιτς, Ράτζα με τη μία, καταπληκτική φάση. 25-26. Πολύ, πολύ ωραία φάση. Την ξεκίνησε ο Ράτζα με το κλέψιμο, την τελείωσε ο ίδιος με το alley hook. Μόλις επέστρεψε καν αμέσως αισθητή την παρουσία του. Ντίνκινς. Ο Φόρτ πάλι με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Επιθετικό φάουλ του Ζευροσένκο. Στον Φόρτ δεν άρεσε το σύριγμα, αλλά πέμπτο ομαδικό φάουλ για το Περιστέρι, αλλά βέβαια ο Ολυμπιακός, μια και δεν ήταν κάτοχος της μπάλας, δεν έχει δικαίωμα βολών. 13-0 έχει φέτος στην έδρα το Περιστέρι, νίξε δηλαδή όλες τις ομάδες εδώ. Ο Ολυμπιακός μάλιστα έχασε με διψήφια διαφορά, με 12 πόντους, είχε γνωρίσει συντριβή εδώ. Τόμιτς. Rebound από τον Ντίνκινς. Φόρντ. Έρχεται η παγίδα εκεί, η μπάλα θα φτάσει στον Πελεκάνο, ο οποίος παίρνει την εσωτερική και παίρνει φάουλ από τον Ράτζα. Το δεύτερο. Εδώ η προσπάθεια του μικρού που πατάει δυνατά, πετάει ψηλά, παίρνει το φάουλ. Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα πλησίασε σε διπλό εδώ ο Πανιόνιος, ο οποίος έχασε με βολές το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτά βέβαια νωρίς, το Νοέμβρη. Μία στις δύο από τον Πελεκάνο, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο, αφήνει τη θέση του ξανά στον Τσαρτσαρή. Εσείως το Περιστέρι έχει φτάσει στις 16 βολές έναντι 2 του Ολυμπιακού. Τρομακτική διαφορά. Φάουλ συνολικά είναι 14-10. 14 έχει χρεωθεί ο Ολυμπιακός, 10 το Περιστέρι. Σε αυτόν τον απολογισμό δεν φαίνεται η διαφορά στις βολές.
Δεν είναι δηλαδή ότι έχει χρεωθεί πολύ περισσότερο, έχει φορτωθεί πολύ περισσότερο. Περιστέρη έχει πάρει φάουλ πάνω στα σούτ, έχει πάρει περισσότερο, έχει εκμεταλλευτεί περισσότερο τον πόνους. Ολυμπιακός Μεράτσα και Φέμερλινγκ στη μετάδα του. Ο Ριμπέιρο θα σταματήσει με φάουλ τον Ράτσα. Κοιτάξτε πώς κάνει ο Πεδουλάκης. Για να ξαναδούμε τη φάση. Κανονικό κόψιμο. Δικαίως σταυροκοπιέται ο άνθρωπος. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Περιστερίου. Ο Ράτσα ευστοχή για τρίτη φορά από τη γραμμή. Είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει σουτάρει βολές μέχρι τώρα. 26-27 με 3 στις 3 βολές, συνολικά 9 πόντους από τον Ράτσα, ο οποίος έχει και 4 rebound. 26-28. Φόρντ πλησιάζει πάνω από το κεφάλι του Ράτζα, τελειώνει άλλη μια φάση. Υπτάμενος Φόρντ, νόμιζες ότι θα περάσει πάνω από το Ράτζα. Εδώ με τη σειρά τους οι Ολυμπιακοί ζητάνε φάουλ πάνω στον Τόμιτς. Νομίζω ίσως και δικαιολογημένα, αλλά βεβαίως το γήπεδο έχει πάρει φωτιά από τις προηγούμενες φάσεις. Τελικά το replay έδειξε ότι σωστά οι διαιτητές δεν σφύριξαν φάουλ. 5,5 λεπτά, 28-28. Βούξεβιτς. Επίθεση 12 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό τώρα. Rivers ελευθερώθηκε αλλά στόχησε. Φέμερλινγκ ανανεώνει την επίθεση. Το Τόμιτς δεν χάνει ευκαιρία. Ο Ριμπέιρο στο rebound. Στην αρχή τα rebound ήταν 9-1 υπέρ του Ολυμπιακού, τώρα έχουν γίνει 11-11. Τζεφροσένκο, ακόμα δεν έχει φανεί καθόλου ο νεαρός center. Νάτος εδώ, δοκιμάζει ένα σωτάκι από τα 4 μέτρα. 30-28. Λες να σ' άκουσε. Το πρώτο του καλάθι, είχε αστοχήσει μια φορά, δεν έχει πάρει και κανένα rebound. Τόμιτς, πάλι για 2. 30 όλα. Πατούσε την γραμμή ο Μίλαν Τόμιτς όταν εξαπέλυσε το σουτ. Οι ομάδες για πέμπτη φορά ισόπαλες στο παιχνίδι. Φόρντ. Ο Ζεφροσένκο σκαμπύλησε την μπάλα εκεί που έτρεξε και τη μάζεψε ο Ριμπέιρο. Μέσα σε χειροκροτήματα. Αυτό ήταν το πέμπτο επιθετικό rebound για το Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις 2. Για 3 ο Ντίνκινς. Πάλι ο Ζεφροσένκο, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα φτάνει σε αντίπαλα χέρια. Rivers. Ο Ράτζα ζητάει και παίρνει την μπάλα. Βούξεβιτς. Rivers. Φάουλ. Ο Τόμιτς βγήκε από τα screen shooter. Τελευταία στιγμή πήγε πάνω του η άμυνα. Δύο βολές. Από το φάουλ του Φόρντ, ο οποίος μόλις έκανε το δεύτερό του. Έχουμε time out. 3:31 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το derby. Τα ίδια επανέλαβε και τώρα, γιατί πολύ απλά οι παίκτες του δεν τα έχουν κάνει πράξη. Συγκεκριμένα τους είπε, τόση ώρα παλεύουμε να ποστάρουμε τον Κώστα, τον Τζαρτσαρί, κοντά στο καλάθι και ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει γιατί δεν παίζουμε έξυπνα. Ούτε η άμυνα του Ολυμπιακού, λέει. Θεωρεί μάλλον ο προπονητής του Περιστερίου ότι αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα. Αλλά το γεγονός ότι οι παίκτες δεν κάνουν αυτά που τους έχει πει, δεν παίζουν με ξυπνάδα όπως χαρακτηριστικά είπε. Οι 4 συνεχόμενοι πόντοι του Τόμιτς δίνουν στον Ολυμπιακό και πάλι το προβάδισμα, 30-32. Το Φόρντ απέναντι στον Τόμιτς. Τσαρτσαρίς έξω στον ελεύθερο Τίνκινς, ο οποίος είχε μισή ώρα να σημαδέψει. 33-32.
το δεύτερο τρίποντο του Τίλκιτς και βάλει και ένα στο ξεκίνημα. Και αυτή είναι η μοναδική του πόντι ως τώρα στον αγώνα. Τρία λεπτά ακόμα. Βέμερλινγκ. Ο Ράτζα τώρα με τον Σεβροσένκο στην πλάτη του. Καλά δοκί για βοήθεια ο Ριμπέιρο. Η πάσα του Ράτζα είναι καλή. Φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές στον Βέμερλινγκ, ο οποίος παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Το δεύτερο φάουλ από τον Τσαρτσαρί, ενώ μπαίνει τώρα για πρώτη φορά και ο Ριζασέ. Ο 10ος ερυθρόλευκος πατάει το παρκέ στο σημερινό ημιτελικό. Εδώ ο 26χρονος Βέμερλινγκ. Έχει ματώσει και θα πρέπει να φύγει από το παιχνίδι. Στη θέση του θα μπει προφανώς κάποιος παίκτης ικανός στις βολές, αλλά τελικά δεν θα γίνει αλλαγή. Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει όμως, γιατί έχει αίματα ο Φέμερλινγκ. Ισοφαρίζει ο Γερμανός, εν πάση περιπτώσει. Μία στις δύο. Και τώρα υποχρεώνουν τον Φέμερλινγκ οι διαιτητές να πάει στον πάγκο. Διακόπτοντας το παιχνίδι, ο Μανικολάου στη θέση του. Ολυμπιακός με Rivers, Tomic, Μανικολάου, Ριζασέ και Ράτζα. Αυτή είναι η πεντάδα η οποία γύρισε το παιχνίδι στο Ιβανόφιο στα τελευταία δύο λεπτά της κανονικής διάρκειας και πήρε την νίκη στην παράταση. Χωρίς δηλαδή κλασικό τεσάρι Ολυμπιακός. Τσατσαρίζει με τον Παπα-Νικολάου στην πλάτη του, τον χορ κυνηγάει πάντα ο Τόμιτς. Ριμπέιρο πέρασε, αλλά έχασε τον έλεγχο των κινήσεων του. Χαμένη ευκαιρία για το Περιστέρι. Δεν έχασε τον έλεγχο των κινήσεων. Νομίζω ότι η μπάλα πρέπει να είναι βρεγμένη και του γλίστησε μέσα από τα χέρια. Ναι, πιθανόν γι' αυτό. Με τόση ζέστη εδώ. Ελπίζω να μην ξανατραβήξει τόσο πολύ η σεζόν, η οποία έχει μέλλον ακόμα. Ο Rivers το ίδιο, το ίδιο έπαθε και ο Rivers τώρα. Αλλά κανείς ούτε οι διαιτές ούτε οι παίκτες δεν ενδιαφέρονται να σκουπιστεί η μπάλα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δύο λεπτά ακόμα. Σοπαλία ανάμεσα σε Περιστέρι και Ολυμπιακός, αυτόν τον πρώτο μεταξύ του ημιτελικό. Ο Φόρτης ξαναπιάνει δουλειά. Τσαρτσαρίς ελεύθερος. 36-33. Δύο συνεχόμενα τρίποντα για το Περιστέρι. Δεν είναι η ειδικότητα του Περιστέρι τα τρίποντα, δεν είναι το Φόρτη. Μόλις 10ο ήταν στο πρωτάθλημα σε αριθμό τρυπώντων, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν δεύτερος μετά τον Μίλωνα. Μόνο ο Μίλωνας δηλαδή έβαλε περισσότερα τρίποντα στην κανονική περίοδο από τον Ολυμπιακό. Ριζασέ. Πλησιάζει, σκοράρει. 36-35 από το πρώτο καλάθι του Γάλλου. Πόντο πόντο η ομάδα, χέρι-χέρι. Λίγο πριν φτάσουμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ο Τίνκινς, ο Ριμπέιρο, ωραία πάσα στον Σεβροσένκο. Τον άφησε ο Ράτζα, αφού το μόνο θα κατάφερε ήταν να πάρει το τρίτο του φάουλ. Αν κυνηγούσε τη φάση. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά στην επιθετική λογική των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός σουτάρει σχεδόν όσα δίποτα και τρίποτα. Έχει 12 δίποτα, 10 τρίποτα. Ενώ το Περιστέρι βάζει πολύ περισσότερο την μπάλα με στη ρακέτα, είτε στους ψηλούς, είτε με τον Φόρτ. Τρίτο φάουλ από τον Φόρτ. Ζημιά ξαφνικά για το Περιστέρι, ο Φόρντ διαμαρτύρεται έντονα και φλερτάρει και με την τεχνική ποινή έτσι που κάνει, έστω και αν δεν νομίζω αυτό, ότι μπορεί αυτό να το είναι αλήθεια, ζητάει τεχνική ποινή ο Φόρντ. Έσχος φωνάζει ο κόσμος, αλλά η ουσία είναι ότι ο Φόρντ πηγαίνει στον πάγκο αχρηστευμένος για λίγο. Πολλές από τον Τόμιτς, τον παίκτη που κέρδισε το φαουλ. ...38-36, ακόμα 52 δευτερόλεπτα. Πάλι στον πόντο το μάτς. Παπαμακάριος μπήκε στη θέση του Φόρντ για αυτό το τελευταίο λεπτό. Φάουλ του Ριζασέ στον Τσαρτσαρί αυτή τη φορά.
Το Περιστέρι έχει χρεωθεί με 9 φάουλ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Υπάρχει πολύ μεγάλη κακοπιστία από την εξέδρα προς την διετσία και κυρίως προς το πρόσωπο του κυρίου Σπυρίδωνος, όχι προς τον Πιτσιλικά. Πώς θα το αιτιολογήσει? Το θέμα είναι ότι ο Ηλίος Ήρος έλεγε πριν από λίγο ότι εγώ δεν ζήτησα time-out, ρώτησα αν έχω time-out και δεν με άκουσαν καλά οι άνθρωποι της γραμματείας. Να δούμε όμως πώς θα αιτιολογήσει δύο τεχνικές ποινές ο κύριος Πιτσιλικάς. Δεν έχουμε time-out, πάντως αυτό είναι το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή. Από μία τεχνική ποινή κατέρωθεν στους πάγκους εγωτερικούς και όχι στους προπονητές. Για την όλη αναταραχή, ο Παδουλάκης δεν χάνει την ευκαιρία να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, ομολογώντας επισήμως δεν υπάρχει time-out. Μα και από την άλλη πλευρά το ίδιο γίνεται. Ναι, ακριβώς. Έχει χρεωθεί time-out τελικά στον προπονητή του Ολυμπιακού. Πρέπει να υπάρχει, άμα έδωσε... Όπως μας έδωσε και ο Γιώργος Συρίγος από την γραμματεία, οι τεχνικές ποινές χρεώθηκαν στους δύο προπονητές, τον Ηλία Ζούρο και τον Αργύρη Πεδουλάκη, για τον έντονο τρόπο με τον οποίο διαμαρτυρήθηκαν και τις μεταξύ τους αντεκλήσεις στην προηγούμενη διακοπή. 24 δευτερόλεπτα ακόμα, τα 10 για τον Ολυμπιακό. Rivers ελευθερώθηκε. Rebound από τον Dimkins, παρότι αρχικά φάνηκε να το ελέγχει ο Παπα-Νικολάου. 12 δευτερόλεπτα. Παμακάριος για 3 πόντους. Rebound του Φέμερλινγκ, 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς για το προσπέρασμα. Ριζασέ για την ισοφάριση, 0 ιστοπηλίκων. 39-37 μπροστά το Περιστέρι, μετά από 20 λεπτά δράσης σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά, με πολλές διακυμάνσεις. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε, το Περιστέρι αντεπετέθη, πέρασε μπροστά, έδειξε ότι θα μπορούσε να ελέγξει το μάτς, να διασφαλίσει μια διαφορά, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει κακοπιστία και από τις δύο πλευρές σε σχέση προς τις αποφάσεις των διαιτητών, περισσότερο από το Περιστέρι και κυρίως προς το πρόσωπο του κ. Σπυρίδωνος, ο οποίος αποχωρώντας τώρα δέχεται διαμαρτυρίες και βρισκές. Μάλιστα κάποιοι από ό,τι βλέπω κουνάνε για κάποια νομίσματα προς την εταιρεία του κ. Σπυρίδωνος, υπερβολές θα έλεγα. Τα γνωστά δηλαδή. Τεχνικά πάντως τώρα από τα στατιστικά στοιχεία θα λέγαμε ότι τον Ολυμπιακό ζημίωσαν πάρα πολύ τα 9 λάθη. Τα 7 από αυτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Να δούμε περισσότερη ισορροπία στον τρόπο που εκδηλώνουμε τις επιθέσεις. Αλλά σήμερα δεν έχει φανεί αυτό. Η πρώτη επίθεση για το δεύτερο ημίχρονο είναι για το Περιστέρι, το οποίο προηγείται 39-37, αλλά έχει τον Φόρτ χρεωμένο με 3 φάουλ. 3 έχει και ο Άντερσεν, για τον Ολυμπιακό 4 ο Δορκοφίκης, αλλά κανένας άλλος περισσότερα από 2. Και οι δύο ομάδες επέστρεψαν στα αρχικά σχήματα πεντάδας, με αυτά που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Βουξεβιτς. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος επίθεσης, ο Ολυμπιακός έχει 13 δευτερόλεπτα, όπως βλέπετε άλλωστε. Rivers. Ράτζα εντελώς ελεύθερος. Έχει απόλυτη ευστοχία μέχρι τώρα ο Ράτζα. Είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει, δεν έχει απόλυτη. Είναι το απόλυτο που έχει κατασκευάσει στατιστική. Έχει ξεχάσει σίγουρα ένα. Ναι, έχεις δίκιο. Και είναι αυτό ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που είναι σε διψήφιο αριθμό πόντων. 12. Επισήμως λοιπόν έχει 4 στα 4 τίποτα και 4-4 βολές. Κάπου χάθηκε ένα άστοχο σούτ του. Το φάουλ είναι το τρίτο για τον Βούξεβιτς. Πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που φτάνει σε 3 φάουλ. 3 φάουλ από την άλλη πλευρά έχει ο Φόρντ. Και αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τον Πεδουλάκη. Έχει ο Δορκοφίκης με τον Δορκοφίκη, Ολυμπιακός με 4. Τσαρτσαρίς, η πάσα στον Ζευροσένκο, ο οποίος δυσκολεύεται να συγκρατήσει την μπάλα. Τελικά βρίσκει τρόπο να δώσει στον Ριμπέιρο, αλλά ο Ράτζα τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. Ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Κάρφωμα του Δορκοφίκη. Ο Ράτζα όμως δυσκολεύεται στην άλλη άκρη του γηπέδου. Σηκωθεί, δυσκολεύτηκε και τώρα κουτσένει λίγο. Ξανά. Ο Ολυμπιακός έχει 4 στους 6 ευνηδιασμούς και το Περιστέρι μόνο 1 στους 3. Ο Ράτζα εξακολουθεί να κουτσένει. Τέταρτο φάουλ του Βούξεβιτς. Να ένας μπελάς για τον Ολυμπιακό, αυτά τα δύο συνεχόμενα φάουλ του Βούξεβιτς τον έφεραν στα 4. Κατά κάποιο τρόπο θυσιάζεται στο βωμό του μαρκαρίσματος του Φόρτ. Όπου βέβαια πάνω εκεί, πάνω στον Αμερικανό του Περιστερίου, έχει γίνει μια σκηταλοδρομία.
από Βούξεβιτ, Παπα-Νικολάου, Τόμιτς μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν αργότερα θα πάρει και κάποιος άλλος παίκτης της Κιτάλη. Πάντως ο Ριζασέ επιστρατεύεται τώρα στη θέση του Βούξεβιτς, όχι τώρα όμως, μετά στην επόμενη διακοπή. Βέβαια, γιατί δεν έχει κατοχή μπάλας ο Ολυμπιακός τώρα, η μπάλα είναι στο Περιστέρι. Και ο Φόρντ στον 17ο πόντο του. Σοπαλία ξανά. Η 8η σοπαλία της βραδιάς. Βούξεβιτς, 41-43. Όποιος κάνει το λάθος και αφήσει διάδρομο στο αριστερό χέρι του Βούξεβιτς, αυτή είναι η κατάληξη. Πληρώνει αυτό στιγμή. Έχει τεράστιο διασκελισμό. Τσαρτσαρίς. Έξοχη πάσα, αλλά προηγουμένως καταλογίζονται βήματα. Νομίζω ότι από την πλευρά του Πιτσέλικα ήταν το πιο σωστό σφύριγμα. Γιατί και επιθετικό δεν ήταν, αλλά και ο παίκτης με την ενέργεια του αυτή απέκτησε πλεονέκτημα. Ο Βούξεβιτς ρίσκαρε ελαφρώς, σπρώχνει. Και μετά, επειδή είναι δεν είναι επιθετικό, δίνει βήματα. Που και αυτά ήταν, δεν ήταν. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, το λογικό ήταν η μπάλα να πάει στον Ολυμπιακό. Μανικολάου. Ράτζα για το συν 4. Πάλι εύστοχος, 41-45. 14 πόντι. Ντίνκινς. Φάουλ του Ρίβερς, το δεύτερο. Δεν έχει δικαίωμα βολών, γιατί ο Ντίνκινς πήγαινε για πάσα την ώρα που... Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά παρόλα αυτά οι διαιτητές του δίνουν βολές. Για να ξαναδούμε την φάση. Ίσως πήγαινε για lay-up και βλέποντας ότι... Μπορεί να πήγαινε και για σουτ, ναι. Ο Ριμπέιρο αποσύρθηκε, στη θέση του μπήκε ο Πελεκάνος. Θα παίξει ο Τσαρτσαρίς 4 τώρα. Ενώ θα επιστρέψει και ο Τόμιτς σε λίγο. 42-45 από τον 7ο πόντο του Ντίνκινς. Ο Ρίβερς ψάχνει διάδρομο και τελικά βρίσκει τον Ριζασέ στη γωνία. 43-48 από αυτόν τον καλό σουτέρ. Ο Ντίνκινς πάντως έχει πάρει διαζύγιο σήμερα με την άμυνα. Ο Ρίβερς τον πέρασε σαν σταματημένο. Και αφού βρήκε ψηλό μπροστά του, πάσαρε με ευχέρεια έξω. Σπλιτάρισε δηλαδή την μπάλα. Φόρντ. 45-48, έφτασε χαμηλά κοντά στο καλάθι. Σούταρε πάνω το κεφάλι του Παπα-Νικολάου. 20 πόντι ήδη από τον Φόρντ. 7 στα 9 σουτ και 6 στις 8 βολές. Τρίποντο δεν έχει επιχειρήσει. Ο Ρίβερς εκτός ελέγχου. Και μπάλα για το Περιστέρι. Και πριν από 4 χρόνια βρέθηκε να αντιμετωπιστεί τελικά Ολυμπιακός και Περιστέρι. Τότε ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0. Και το Περιστέρι έχασε και τον μικρό τελικό από τον ΠΑΟΚ, με δύο εντός έδρας ήττες μάλιστα. Το τελικό τότε έδινε εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Το πρώτο σουτ τριών πόντων του Φόρντ ήταν άστοχο, η μπάλα όμως είναι και πάλι για το Περιστέρι από την παρέμβαση του Παπα-Νικολάου. Ο Φέμερλινγκ θα γυρίσει το παιχνίδι και ο Άντερσεν από την άλλη πλευρά. Φόρντ, Λεκάνος. Τσαρτσαρίς τώρα με τον Παπα-Νικολάου στην πλάτη του. Φάουλ. 4-0 τα φάουλ στην τρίτη περίοδο. 4 εις βάρος του Ολυμπιακού, κανένα εις βάρος του Περιστερίου. Δεύτερο για τον Παπα-Νικολάου. Έξω ο Ράτζα. Έξω και ο Δορκοφίκης. Βγαίνουν οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού ξέρω, και μπαίνουν Φέμερλινγκ και Τόμιτς. Δεν ξέρω αν ο Ράτζα έχει μείνει από δυνάμεις και τον βγάζει. Πράγμα που δεν φαίνεται βέβαια από την απόδοσή του. Χτύψε λίγο. Αλλά είναι σε αυτά τα τελευταία λεπτά είναι το επιθετικό στήριγμα του Ολυμπιακού. Δηλαδή τώρα με το Ράτζα έξω, ποιον θα φοβηθούν με στη ρακέτα οι Περιστεριώτες. Η εξήγηση μπορεί να κρύβεται σε εκείνη τη φάση στην οποία τραυματίστηκε ελαφρά ο Ράτζα, ίσως. Ναι, αλλά μετά από αυτή τη φάση συνέχισε να σκοράρει. Ναι, όντως. Πράγματι σκοράρε και αμέσως μετά. 46-48.
ο δεύτερος πόντος του Άντερσεν, ο οποίος είχε παίξει καταπληκτικά στον αγώνα της κανονικής περίοδου ανάμεσα στις δύο ομάδες εδώ. Ήταν κλειδί για το Περιστέρι. Σήμερα έχει τρία γρήγορα φάουλ. Αυτή ήταν, μάλλον είχε ένα πόντο στο πρώτο ημίχρονο και τώρα έφτασε τους τρεις. Τόμιτς. Αλλά λίγο να κλέψει ο Πελεκάνος. Βήματα από τον Ρίσασε. Σφυρίζουν ταυτόχρονα οι δύο διαιτητές. Είναι το 11ο λάθος του Ολυμπιακού, το Περιστέρι έχει 5. Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έχουν από 2. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να σουτάρει με πολύ ψηλά ποσοστά, 71% στα δίποντα και 5 στα 12 τρίποντα, 42% και 90% στις βολές. Αλλά το Περιστέρι παίρνει προβάδισμα με την εντυπωσιακή, θεαματική και ουσιαστική βεβαίως ενέργεια του Φόρτ. Ο Φόρντ, ο οποίος είναι άλλο πράγμα σήμερα. Είναι άλλο πράγμα όλη τη χρονιά, θα λέγαμε. Σήμερα είναι τρομερός. Σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, τόσο μεγάλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός και προηγηθεί με 5, αλλά έχει δεχτεί σερή 6-0. Και ίσως, όχι, εδώ χάθηκε η ευκαιρία. Ο Φόρντ έκανε μια ρήψο κίνδυνη πάσα ευνηδιασμού. Αυτό το φωνάζει ο Επίπεδο το πρωταγωνιστικό του Περιστερίου εφέτος. Να παίζει τον μπάσκετ, παίζει και να σκοράρει όπως σκοράρει. Μπορεί να παίξει οποιαδήποτε ομάδα και να είναι όχι απλά πρωταγωνιστής, αλλά σολίστ. Διαβάζεται και αλλιώς αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και για μια μεγαλομεσαία ομάδα ικανός να την φέρει ένα επίπεδο πιο πάνω. Αυτό είναι που δείχνει φέτος. Δεν έχει κάνει και με το Περιστέρι. Ακριβώς. Καλάθη και φάουλ από τον Φέμερλινγκ. Ακούμε τον Γιώργο Συρίγκο, ο οποίος κατασκόπησε τους δύο πάγκους στη διάρκεια του time-out. Γιώργο. Ό,τι λέγατε εσείς τόση ώρα για τον Φόρτ, τα ίδια αλλά την ανάποδη έλεγε και ο Ηλίας Ζούρος στους παίκτες του. Πώς είναι δυνατόν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Αμερικανός να τους έχει χτυπήσει στα τελευταία λεπτά τόσο άμεσα. Από την άλλη πλευρά, ο Αργύρης Πεδουλάκης, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει υποπέσει σε μόλις ένα φάουλ, έδωσε την εντολή στους παίκτες του να αυξήσουν την πίεση πάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού, δεδομένου ότι και κάποιο φάουλ να κάνουν εκτός φάσης, ο Ολυμπιακός δεν θα πάει σβολές. Ναι, αλλά βέβαια, αν το κάνει ή ο Φόρτ ή ο Άντερσεν αυτό το φάουλ, θα είναι το τέταρτο για τους δύο παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Φέμερλινγκ, έχασε μια ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά και τώρα βρίσκεται ξανά. Τρίτο φάουλ για τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Στημένο στη γραμμή των Βόλων. Ο Άντερσεν με τρεις στις τέσσερις βολές. Σήμερα αυτή είναι η μοναδική του πόντι. Να το σοβανός, έπαιξε στην ΑΕΚ, πήγε μια χρονιά στην Ιταλία, επέστρεψε στην Ελλάδα για να φορέσει μια άλλη κίτρινη φανέλα φέτος. Όλα 50. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. ...91-50, Ολυμπιακός χωρίς τον Ράτζα εδώ και λίγη ώρα. Ριζασέ. Νόμιτς. Μανικολάου. Τέταρτο φάουλ του Άντερσεν. Τραβάει τα μαλλιά του ο Δανός. Ο Πεδουλάκης κάνει τους γνωστούς μορφασμούς, αλλά η απόφαση βεβαίως του διαιτητή δεν πρόκειται να αλλάξει. Ξανά η φάση. Ο Άντερσεν περιμένει. 10 λεπτά θα ρει κανείς. Ο Άντερσεν δεν έχει κάνει φάουλ, σίγουρα δεν έχει κάνει. Μπορεί να έχει κάνει άλλο. Έχει κάνει ο Τσαρτσαρίς όμως. Σπρώχνει την ώρα που ο Παπα-Νικολάου διεισδύει. Αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι... Ο Αργύρης Πεδουλάκης έδωσε εντολή και πάλι στον Τσαρτσαρί να απειλήσει με πλάτη στο καλάθι, χαμηλά. Ενώ είπε στους περιφερειακούς του κυρίως ότι με την πρώτη ευκαιρία, και αν βέβαια υπάρχει το rebound από τους φιλούς, η ομάδα να τρέξει στον ευνηδιασμό. Ο Μανικολέο αξιοποιεί την ευκαιρία, βάζει τις δύο βολές, μόλις 4 πόντους πάντως. Ο Ολυμπιακός πάλι μπροστά. Φόρτ. Ελευθερώνεται με το γνωστό τρόπο, ένα βηματάκι πίσω, αλλά αστοχή. Επέστρεψε ο Ράτζα αντί του Μέμερλινγκ. Ο μαρκάριο της Αυσαρής το Ράτζα. Όχι, τώρα είχαν αλλάξει για μια στιγμή. Κυνηγάει ο Άντερσεν, ο Άντερσεν έχει 4 φάουλ βεβαίως. Ριζασέ. 2 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Τόμιτς βρήκε τη λύση. 91-54. Εδώ ο Ολυμπιακός γύρισε πολύ έξυπνα και με πολύ υπομονή την μπάλα και δικαιώθηκε. Ανταμείφθηκε με το δίποντο του Τόμιτς. Ισοφάριση από τον Παπαδάτο. Η
Για το Μωμανάτο το τρίποντο αυτό καμία έκπληξη, είναι γνωστό ότι είναι πολύ καλό σουτέρ. Θα είναι να βρει χώρο για να σουτάρει. Rivers. 54-57. Μεταπέδωσε αμέσως το καλάθι τριών πόντων ο Rivers, ο οποίος έχει 3 στα 5. Την μοναδική του πόντι όμως, 9. Και 4 ασίστ. Ford. Πάνω σε άμυνα. Oh! 57-57. Ο Ford άρχισε να εκβιάζει προσπάθειες. Εδώ δεν μπόρεσε να περάσει τον Παπα-Νικολάου. Και πάνω σε άμυνα δοκίμασε το τρίποντο. Ήταν μια πολύ τραβηγμένη προσπάθεια, άσχετα αν δικαιώθηκε. Ο Rivers κερδίζει φάουλ. Από τον Τσαρτσαρή, ο οποίος φτάνει τα 3. Απολαυστικό μάτς πάντως, μάτς play-off. Μάτς έτσι είναι, όπως το λες είναι. Εδώ ο Ζούρος επαναφέρει τον εικόνό μου, δείχνοντας ότι επιμένει σε έναν παίκτη που είναι καθαρά το τελευταίο καιρό εκτός φόρμας. Now Rivers. Ολυμπιακός δεν έχει πολλές βολές, 11 στις 14. Έχει παίξει, πώς είναι ώρα, όχι δεν βλέπουμε τον χρόνο, δεν έχει παίξει πολύ, έχει 0 σε όλα. Συν 2 λάθη. Ολυμπιακός μπροστά με βραχία κεφαλή, με τους 4 συνεχόμενους πόντους του Rivers, 58-57. Ακόμα 3 λεπτά. Για το τέλος της τρίτης βεβαίως περίοδου. Φόρτ με τον Ριζασέ τώρα στην πλάτη του. Τσαρτσαρίς μαζεύει. Φάουλ του οικονόμου και βολές για τον Κώστα Τσατσαρίου. Ολυμπιακός έχει 7 ομαδικά, το Περιστέρι 3. Σαφής υπεροχή του Περιστερίου στα επιθετικά rebound, που είναι 8 για τους γηπεδούχους και 3 για τον Ολυμπιακό. Φάουλ τελικά από τον Rivers, ο οποίος έχει 3. Από την διαφορά αυτή προκύπτουν 5 επιθέσεις υπέρ του Περιστερίου, ενώ από τον τομέα των λαθών προκύπτουν άλλες 5. Δηλαδή οι λάθη και rebound δίνουν 10 επιθέσεις περισσότερες για το Περιστέρι. Αστόχησε στην πρώτη βολή ο Τσαρτσαρής, έχει 6 πόντους, ένα τρίποντο και 3 ελεύθερες βολές. Μέχρι τώρα 3 στις 5 είναι οι βολές του. Ο Φόρτ με 25 είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και ο μοναδικός που είναι σε διψήφιο αριθμό. Σε υπερδιψήφιο, γιατί δεν είναι απλώς πάνω από τους 10, είναι πάνω από τους 20. Δύο βολές στα σκουπίδια από τον Τσαρτσαρή. Το μόνο κέρδος του Περιστερίου ήταν το τρίτο φάουλ του Rivers στην προηγούμενη φάση. Τόμιτς. Μονόμου, Ριζασέ, ψηλά ο Γάλλος, κακό σουτ. Παδάτος, ο Φόρτιν offside. Αλλά επειδή στο μπάσκετ δεν υπάρχει offside, υπάρχει αυτό που βλέπετε. 59-58. 27 ο Φόρτ, ο οποίος πάει για νέα τριαντάρα. Φάουλ του Πελεκάνου εδώ. Η απόφαση των διαιτητών για αυτό το φάουλ είναι σωστό. Όσο και αν διαμαρτύρονται από τις εξέδρες οι οπαδοί του Περιστερίου. Να η φάση. Βλέπεις, αγκαλιάζει τον Ρισασέ ο Πελεκάνος, είναι καθαρό φάουλ. Έρχεται και πάνω του, δεν θέλει κουβέντα, δεν θέλει συζήτηση. Τώρα θα διακοπεί το παιχνίδι, διότι έπεσε ένα αναψυκτικό στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα πέτυχε εξόφαλτσα και τον προπονητή του Ολυμπιακού. Τι γίνεται εκεί κάτω, Γιώργο, ένα ενδιαφέρον τεσού. Ένα ενδιαφέρον είναι η αντίδραση του Αλέξη Παπαδάτου, του playmaker του Περιστερίου, Νίκο. Όχι μόνο σήκωσε το ποτήρι αμέσως και το πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά πήγε και έδωσε το χέρι στον προπονητή του Ολυμπιακού και του λέει συγγνώμη. Βεβαίως εκ μέρους των φιλάθλων του Περιστερίου αυτός δεν έκανε τίποτα. Όσο μπορεί να θεωρηθεί φιλάθλος ένας που πετάει κοκακόλες στον αγωνιστικό χώρο. Οπαδός, λοιπόν, έχεις δίκιο. Ας μείνουμε στην καλή πλευρά του θέματος, στη συμπεριφορά του Παπαδάτου. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές από το φάουλ αυτό του Πελεκάνου, ήταν το τέταρτο. Ο Δουλάκης στέλνει τον Ριπέιρο στην κάρεκλα του αναπληρωματικού. Ενώ το σκορ είναι 59-58. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Πεδουλάκης επιμένει στον Άντερσεν που έχει 4 φάουλ και δεν έχει ξαναβάλει τον Ζευροσένκο. Δύο και 25 ακόμα. Ο Κουτούρης στην πεντάδα του Ολυμπιακού μαζί με Rivers και Τόμιτς, αυτό το σχήμα με τους τρεις χειριστές, ναι, που είδαμε και νωρίτερα, με Οικονόμου και Ράτσα Παρτενέρα αυτή τη φορά.
Προηγουμένως ήταν με Φέμερλινγκ και με Δορκοφίκη. Θα ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι με τα φόβου Θεού πίστας αφού αλλού γλιστράει, αλλού κολλάει το παρκέ. Σούτ εντός παιδιάς, 58% για τον Ολυμπιακό, 47% για τον Περιστέρι. Ο Ράτζα προσπερνάει τον Άντερσεν σαν να μην υπήρχε αυτός, αλλά ο Άντερσεν έρχεται και παίρνει τη ρεβάνσα από τον Κροάτη, αφού τον είχε καθυστερήσει ο Παπαδάτος. Ο Ράτζα τώρα σπέβδει στην άμυνα. Ενθουσιάστηκε το κοινό μας. Σπάνια φάση. Να δέχεται ο Ράτζα τέτοια μεγαλοπρεπή τάπα και μάλιστα από παίκτη που έχει 4 φάουλ. Φάουλ του Μπουντούρη στον Φόρντ, ο οποίος πάει στην γραμμή τώρα. Να το ξαναδούμε αυτό, κύριε σκηνοθέτα μου. Φαντάζομαι ότι ψήνεται το replay. Να το. Εδώ πέρασε ο Ράτζα. Ο Παπαδάτος, ο Πελεκάνος μάλλον, καθυστέρησε αρκετά τον Ράτζα ώστε να ξαναμπεί στη φάση ο Άντερσεν και να σταματήσει τον Ράτζα. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο ακόμα. Ο Ζούρος θέλει time out, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλο σε αυτή την τρίτη περίοδο. Και ο Φόρντ, αν ευστοχίσει και στη δεύτερη βολή, φτάνει τους 30, όχι, 29. 28 ήταν. 29 λοιπόν από τους 61 του Περιστερίου για τον μεγάλο του σκόρερ. 2 λεπτά ακόμα. Rivers. 61 όλα από τον Rivers. Ο Rivers που κάνει πολύ καλή δουλειά στα σούτ 3 πόντων. Έχει και 4 assist. Θα λέγα ότι μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Αυτός που σέρνει το χορό. Αμφιβάλλω αν έχει μείνει έξω έστω και ένα δευτερόλεπτο ο Rivers από το μάτσο. Όχι, έχει μείνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ καλός. Στον Φόρντ έχει πάει ο Μπουντούρης, αν είδα καλά. Για 3 ο Παπαδάτος. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι μια πραγματική διαφήμιση για το πρωτάθλημα. Σούπερ. Μια πραγματική διαφήμιση για το άθλημα, αν θέλετε. Σούπερ μάτς. Ο Πελεκάνος παραλίγο να κλέψει από τον Οικονόμου, ο οποίος αστοχεί ανενόχλητος. Παπαδάτος, σπέβδει και ο Φόρντ να ακολουθήσει, αλλά δεν πέρασε ο πνιδιασμός. Πελεκάνος. Η τάπα του Ράτζα στον μικρό. Να μια μήνυ απάντηση από τον Ράτζα, όχι άμεση. Τόμιτς, Μπουτούρης, ισοφάριση, διαδοχικά τρίποντα. 13η ισοπαλία σύμφωνα με τις σημειώσεις της Βίκης Μιχέλη. Σε 30 λεπτά παρακάτω. Πάλι έπεσε από την Μαναφίκητο. Είναι ο μόνος αρνητικός αστερίσκος, μια γιορτινή θα λέει κανείς βραδιά. Για σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς, Νίκο, είναι εκπληκτικό να σουτάρουν και οι δύο ομάδες με τέτοια ποσοστά ευστοχία στα σούτ 3 πόντων. 8 στα 16 Ολυμπιακός, 50%. 6 στα 11 το Περιστέρι, 55%. Και αν προσθέσει κανείς το ποσοστό ευστοχίας του Ολυμπιακού στα δίποντα που είναι 64%, το πράγμα γίνεται από του Περιστέριου. Για να δούμε λοιπόν. Ολυμπιακός σε κάτι που μοιάζει σαν ζώνη. Δεν βλέπω γρήγορο σούτ όμως. Γιατί άλλαξε η άμυνα. Το κάνει ο Παπαδάτος τελικά. Το πρώτο του άστοχο του Παπαδάτου. Τα δύο χρονόμετρα έχουν διαφορά γύρω στα 2 δευτερόλεπτα. Ναι, άργησε το Περιστέρι, άργησε να κάνει το σουτ. Αν ήθελε να έχει άλλη επίθεση. Πέρασε ο Rivers, πήρε φάουλ από τον Παπαδάτο. Απέκτησε δικαίωμα για βολές. Το Περιστέρι λοιπόν θα κάνει και άλλη επίθεση, αφού υπολείπονται 6 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. 6 και 9. Και 9 δέκατα, να πιστεύω. 2 βολές για τον Rivers από το 3ο φάουλ του Παπαδάτου. 4 για τον Άντερσεν, από 3 έχουν. Φόρντ από το πρώτο ημίχρονο μάλιστα, Παπαδάτος, Πελεκάνος και Τσαρτσαρίς για τον Ολυμπιακό, από 4 Βούξεβιτς και Δορκοφίκης, 3 σωστά, ο Rivers. Σωστά εδώ 3 ο Πεδουλάκης βάζει τον Τίνκινς αντί του Παπαδάτου, γιατί ο Αμερικανός μπορεί να κουβαλήσει πιο γρήγορα την μπάλα και έχει πιο και είναι καλύτερος από τον Παπαδάτο σε ενδεχόμενο αναγκαστικό μακρινό τρίποντο. Ακριβώς. 65-64 ο Rivers από τον 14ο πόντο του. Λοιπόν του Πελεκάνου. Ο Τίνκιν ζητάει και παίρνει την μπάλα. Θα την κουβαλήσει. Θα καθυστερήσει. Θα σουτάρει από τα 10 μέτρα. Και έτσι
στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με βραχία κεφαλή. Τα κοψίματα της φάσης και της βοήθειας που παίρνει ο Ρίβερ στην κορφή προκειμένου να διεισδύσει. Εκεί είπε ότι έγιναν πολλά λάθη στην προηγούμενη περίοδο. Το Περιστέρι ξεκινάει με τον Ζευροσέγκο στην πεντάδα του αντί του Άντερσεν, με τον Παπαδάτο αντί του Τίνκης. Ξέρεις γιατί, πηδάει καλύτερα ο Ζευροσέγκο στο τζάμπολο. Ο Άντερσεν είναι έτοιμος να ξαναμπεί. Είναι στην καρέκλα. Και έχει απέναντί του ο Ζευροσέγκο τον Χέμερλινγκ, ο Ράτζα είναι έξω. Γιατί βέβαια όπως καταλαβαίνεις με ένα πόντο διαφορά το τελευταίο δεκάλεπτο έχει σημασία και η μία έστω επίθεση μπορεί να κερδίσει μια ομάδα της δύο. Τι κέρδισε ο Ζευροσέγκο, την έκανε τη δουλίτσα του. Τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν ο Ρίβερς, Μπουτούρης, Τόμιτς, Οικονόμου και Φέμερλι. Για το Περιστέρι είπαμε Παπαδάτος, Φόρτ, Πελεκάνος, Τσαρτσαρίς και Ζευροσέγκο. Φόρτ προσποίηση, το σούτ, το rebound από τον ίδιο πάρα πολύ ψηλά. Δεν μετράει το καλάθι. Ούτε ασανσέρ να ήταν, δεν θα σηκωνόταν τόσο ψηλά και να μείνει στον αέρα τόσο ψηλά. Σαν να το πέταξαν από την οροφή, έμοιαζε. Σαν να κατέβαινε με αλεξίπτωτο. Γι' αυτό και ακούστηκε και επιφώνημα από την κερκίδα, επιφώνημα θαυμασμού και απορία ταυτόχρονα. Είναι εκπληκτικό σήμερα. Ξανά η φάση, το πρώτο σουτ, το άστοχο, η πρώτη απόπειρα και το rebound. Πάνω από όλες βέβαια ήταν ο Ρίβερς και ο Μπουτούρης εκεί. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει πόσο ψηλά πήγε και πόσο έμεινε στον αέρα. Παπαδάτος, θα το σπάλει ο Φόρτ, ξανά με τον Μπουτούρη φρουρό. Περνάει, βρίσκει τον Φέμερλινγκ μπροστά του. Παίρνει τις βολές. Τρίτο φάουλ και του Φέμερλινγκ. Και αυτό που ακούτε από την κερκίδα είναι Φόρτ, Φόρτ. Στην κατάσταση που είναι ο Φόρτ σήμερα, η πιο σοφή τακτική που έχει να κάνει ο Πεδουλάκης είναι να δώσει την μπάλα σε αυτόν, σε θέση playmaker, δηλαδή στην κορφή, και οι άλλοι να παίξουν clear out στις γωνίες για να του αφήσουν έδαφος να παίξει ένας εναντίον ενός. Αν πάει βοήθεια επάνω του, έχει εύκολη την πάσα. 14η ισοπαλία στο παιχνίδι. Με μία στις δύο βολές από τον Φόρτ. 9 στις 12 συνολικά, ήδη έχει 30 πόντους. Τον Ρίβες φρουρεί ο Παπαδάτος. Τον Τόμιτς κυνηγάει ο Πελεκάνος. Να ο Τόμιτς που ξέφυγε από τον μικρό αλλά στόχισε. Rebound του Άντερσεν. Σε λίγο επιστρέφει και ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπαδάτος ψάχνει τρόπο να κάνει ένα σλάλομ, παίρνει το τέταρτο φάουλ του Φέμερλινγκ. Και για άλλη πάλι μια φορά ο Ολυμπιακός ξεκινάει με περισσότερα φάουλ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ότι και αυτό το δεκάλεπτο από πλευράς φάουλ ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο. Ο Μπουτούρης αποσύρθηκε, ο Παπα-Νικολάου επέστρεψε και βγαίνει κατευθείαν πάνω στον Φόρτ. Πελεκάνος για τρεις πόντους. 68-65. Το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του νεαρού. Είχε ένα πόντο αποβολή. Μία φορά είχε αστοχήσει μόνο όταν δέχτηκε μια τάπα από το Ράτζα. Αυτό ήταν το δεύτερο του σουτ ουσιαστικά. Rivers. Και φάουλ. Ο Rivers, ο οποίος επαναλαμβάνω, είναι αυτός που κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό. Νάτος εδώ, γεννημένος για play-off θα ρει κανείς. Τέταρτο φάουλ από τον Παπαδάτο, ο οποίος μάρκερα αντικανονικά πάνω στο σουτ, το οποίο ήταν εύστοχο. Ο Ράτζα στη θέση του Φέμερλινγκ, ο Βούξεβιτς στη θέση του Τόμιτς. Ο Ζούρος φρεσκάρει την πεντάδα του. Ο Τουλάκης συνεχίζει με τον Παπαδάτο στην πεντάδα, παρά τα τέσσερα φάουλ και τον Άντερσεν. 68-68 από τον David Rivers. 13η ισοπαλία, λέω εγώ τώρα. 15η μου λέει η Βίκη Μιχέλη. Ο Rivers έχει 11 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, έχει 6 στο πρώτο. 11 πόντους, 11,5 λεπτά δηλαδή. Άντερσεν, τον Ράτζα, γυρίζει, προσποιείται, αλλά ο Ράτζα του είπε όχι. Και ο Βαδάτος αναγκάστηκε να κάνει το πέμπτο του φάουλ. Φάουλ και φεύγει. Η πρώτη απώλεια για το Περιστέρι. Θα ήθελα να ξαναδούμε λίγο την προηγούμενη φάση, το stop του Ράτζα στον Άντερσεν. Ξανά η φάση. Πρέπει να είναι καθαρό. Ο Ντίνκινς επέστρεψε στην μετά του Περιστερίου αντί του Παπαδάτου.
Πελεγάνος παραλίγο να κλέψει από τον Παπα-Νικολάου, το άλλο εφτάρι. Μετά το πρώιμο ξέσπασμα ας πούμε, του Ολυμπιακού στο πρώτο 7 λεπτό, καμία ομάδα δεν έχει πάρει διαφορά μεγαλύτερη από 5 πόντους. Ράτζα. Πολύ κακή άμυνα από τον Άντερσον εδώ. Πάει και αυτός. Άφησε το διάδρομο, έκανε και το φάουλ, έξω και αυτός με 5. Και ο Σεβροσένκο αμέσως στην θέση του. Εδώ τον έχασε το Ράτζα. Ναι, εντάξει, υπάρχει ίσως μια δικαιολογία. Μπορεί να παίξει τέτοια άμυνα γιατί περίμενε τη βοήθεια από την baseline και δεν ήρθε. Αλλιώς δεν εξηγείται. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο προσπαθούσε να πει στον Πεδουλάκη βγαίνοντας. Ο Ράτζα έχει 4 στις 4 βολές, συνεχίζει. Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική, το μόνο του άστοχο, η μόνη του άστοχη προσπάθεια σήμερα ήταν σε εκείνη τη φάση όταν δέχτηκε την τάπα από τον Άντερσεν. Νίκο, έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θάνατος 8 λεπτά πριν το τέλος με 2 πόντους μπροστά έχει πια και την εμπειρία και την ικανότητα για να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Φόρτ. Ο Ολυμπιακός δεν είναι βεβαίως, εάν βεβαίως δεν έχει αντίρρηση μέχρι σε σχάτων ο κύριος Φόρτ, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα σήμερα. 9 στα 14 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 9 στις 12 βολές. Έχει 9 κερδισμένα φάουλ. 6 rebound. Μία assist, 2 λάθη, 33 υπότιτλο. Και η καταμέτρηση βεβαίως συνεχίζεται. 71-70. Ράτζα με τον Σεβροσένκο. Πολύ καλή άμυνα από τον Σεβροσένκο. Τώρα φτάνει όμως τον Οικονόμου και ο Ρίβερς έχει όλο το χρόνο να σημαδέψει. 71-73. Από τον Ρίβερς που κάνει μάλλον το καλύτερο του παιχνίδι από τότε που επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Μαχράν, 20 πόντι, 5 στα 7 τρίποντα. 4 ασίστ, 2 κλεψίματα. Τι άλλο να κάνει. Τέταρτο φάουλ του Παπα-Νικολάου. Τέταρτο και για τον Ολυμπιακό. Το Περιστέρι είχε ήδη προλάβει να κάνει και αυτό 3 όμως στο μεταξύ και να χάσει 2 παίκτες. Ξανά η φάση εδώ σε πρώτο πλάνο. Ο Παπα-Νικολάου πήρε μια μικρή αγκαλίτσα τον Φόρτ εκεί. Τίνκινς. Φόρτ. Τίνκινς. Θα δώσει και αυτός παρόν κάποια στιγμή. Όχι τώρα πάντως. Σουτ τραβηγμένο από τα μαλλιά ενώ έπρεπε να γυρίσει μπάλα. Εκτός αν δεν υπήρχε χρόνος, δεν πρόσεξα. Τα λεπτά ακόμα υπήρχε από εκεί σε ρηκτή φάλα μας. Είχε 24 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός. Ράτζας, κρεμαστό και άστοχο σουτ. Φάουλ από τον Βούξεβιτς εκεί, δε σου. Ο οποίος θα έκανε το πόντο του φάουλ αν είχε σφίξει. Να το έκανε τώρα. Με λίγη καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, για να μην δημιουργούνται ενδεχομένως απατηλές εντυπώσεις, ας δούμε την προηγούμενη φάση εκεί που κατά τη γνώμη μου έκανε το 5ο φάουλ ο Βούξεβιτς. Να το rebound του Τσαρτσαρί. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χάνει τον Βούξεβιτς, 6 και 48 ακόμα και ο Μιχάλης Πελεκάνος είναι έτοιμος για τις βολές. Έχει μία στις 3 τώρα. Κάπως εδώ. Rebound από τον Σεβροσένκο, ο οποίος σώζει εδώ την κατάσταση. Ανανεώνει την επίθεση. Περιστέρι έχει φτάσει σε 2 στα 11 επιθετικά rebound έναντι 4 του Ολυμπιακού. Φόρντ. Τον Τόμιτς πλέον. Πελεκάνος. Θέλησε να πάρει τη ρεβάνς για τις χαμένες βολές. Μπάλα για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο μάτς, τρίτη βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τρίτο, αν χρειαστεί, το επόμενο Σάββατο, πάντα στις 9 το βράδυ, εδώ. Ράτζα. Οικονόμου, Rivers και Τόμιτς που ξέφυγε. Ακό σούτ όμως. Το Φόρτ πατάει τον γκάζι, τον περιμένουν οι Οικονόμου. Ο Φόρτ όμως μπερδεύτηκε για μια φορά. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για το Περιστέρι να ισοφαρίσει. 1,5 λεπτό χωρίς πόντο για τις δύο ομάδες μετά το τρίποντο, το τελευταίο τρίποντο του Rivers. Οικονόμου.
Παπα-Νικολάου, 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Οικονόμου πάτησε τη γραμμή. Ο Λεγάνος αποσύρεται. Είναι εκπληκτικό. Ο Οικονόμου έχει 0 βολές, 0 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο, 3 λάθη. 0 rebound. Έχει μία assist, τα θετικά του είναι μία assist και ένα κλέψιμο. Φόρντ. Βρίσκεται ο Ράτζα μπροστά και αναγκάζεται να σταματήσει. Να ο Οικονόμου που πετάγεται και αν μη τι άλλο καθυστερεί την επίθεση του Περιστερίου. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Ο Φόρντ σε αυτές τις δύο τελευταίες φάσεις που στη μία που έχασε την μπάλα και στη δεύτερη που έκανε λάθος. Ο Τσαρτσαρής θα ποστάρει, θα πάρει ένα screen από το Φόρντ. Η πρώτη επιλογή να την πάρει ο Τσαρτσαρής χαμηλά, αλλιώς μακρινό σουτ. Λογικό, άλλαξαν τα μαρκαρίσματα γιατί ήταν 8 μπάλα εκεί. Αστοχή ο Φόρντ, αλλά ο Τσαρτσαρής παίρνει την μπάλα έστω και έτσι. 71-73. Ντίνκινς, Τσαρτσαρής. Πέναντι στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει 4 φάουλ και ρισκάρει αγρίως το πέμπτο του, δεν το παίρνει, αλλά ο Τσαρτσαρής βρίσκει τρόπο να σκοράρει. Πολύ δύσκολο καλάθι. Τον βοήθησαν πολύ τα μακριά του χέρια εδώ. Οι ομάδες μπαίνουν ισόπαλες στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Σεφροσένκο κάνει ένα ανώδυνο φάουλ πάνω στον Ράτζα, αφού δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές ο Ολυμπιακός. Απλώς αυτό το φάουλ τον φέρνει στο όριο. Για τον Σεφροσένκο ήταν το δεύτερο. Περιστέρι έχει χάσει ήδη. Που έχει γίνει, και. Ναι. Έχει χάσει ήδη τον Άντερσεν και τον Παπαδάτο το Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Βούξεβιτς. Όλοι αυτοί έχουν αποβληθεί με 5. Ράτζα ελεύθερος. Ο Σεφροσένκο στο rebound. Ντίνκινς έχει και τον Φόρντ αριστερά του. Τσαρτσαρίζει τα ριμπάλα, αλλά ο Ντίνκινς αρνείται να του τη δώσει. 15 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι. Πέρασε ο Ντίνκινς, ωραία πάσα στον Σεφροσένκο, ο οποίος είναι κλεισμένος. Φόρντ. Μπάλα έξω από τον Σεφροσένκο, λέει ο Πιτσίλικας, που ήταν μπροστά ακριβώς στη φάση. Εδώ και πάλι. Μονομαχία με τον Ράτσα, σχεδόν μαζί έβγαλα την μπάλα έξω. 73-73. Περιστέρι, αν βρει λύσεις από άλλον παίκτη εκτός από τον Φόρντ, έχει καλώς. Πάλι ο Ρίβερς. Αλλιώς θα χάσει το παιχνίδι, γιατί ο Φόρντ είναι κουρασμένος. 4 λεπτά ακόμα, 6 στα 8 τρίποντα από τον Ρίβερς. Ο Ρίβερς που κάνει το παιχνίδι της χρονιάς του, Φόρντ. Δύο βολές. Φόρντ δυσκολεύτηκε πολύ στις προηγούμενες επιθέσεις. Εδώ σώθηκε από το φάουλ. Πήγε και τράκαρε πάνω στους δύο, πήρε το φάουλ. Αλλιώς θα την είχε χάσει και αυτή την επίθεση. Δεύτερο φάουλ του Οικονόμου. Και δύο βολές. Είναι λογικό να είναι κουρασμένος ο Φόρντ. Δεν έχει βγει πολύ λίγο από το παιχνίδι, νομίζω 2 λεπτά όλα κιόλα. Η ζέστη είναι υπερβολική. Όλη η άμυνα του Ολυμπιακού είναι προσαρμοσμένη πάνω του. 74-76, 3-54. Απόδειξη της κούρασης ότι έχασε τη μία βολή, πήγε να χάσει και την άλλη, κατά τύχη μπήκε. Έκανε ένα περίεργο αναπήδημα Στεφάνη μπάλα για να καταλήξει μέσα στην πρώτη βολή. Δεν ξέρω πώς τον βγάλει για λίγο, όσο λίγο μπορεί να βγει τέτοια ώρα ο Φόρντ. Πώς τον βγάλει λίγο ο Πεδουλάκης, γιατί ο Παπαμακάριος πηγαίνει στην καρέκλα του αναπληρωματικού. Ράτζα. Δικαίωμα για βολές στον Κροάτι από το φάουλ του Σεφροσένκο, το τρίτο. Και ο Φόρντ πάει στον πάγκο όντως. 3-39 για το τέλος. Ξανά το φάουλ του Σεφροσένκο στον Ράτζα. Ο οποίος έχει 6 στις 6 βολές. 16 πόντους και 4 τάπες από το πλέον. Η πρώτη του άστοχη βολή. Έχει και 8 rebound ο Ράτζα, ο πρώτος rebound του φετινού πρωταθλήματος. ...74-77. 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Το Περιστέρι χωρίς τον Φόρντ. Ο Φόρντ βγήκε. Ήταν φανερό, ήταν κουρασμένος.
Τζίνκινς. Και βέβαια τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση. 2 στα 9 σούτ από τον απογοητευτικό για άλλη μια φορά Τζίνκινς. Απογοητευτικός όχι μόνο στην επίθεση και στην άμυνα. Πολύ κακό μαρκάρισμα πάνω στο Rivers. Κοίτα πώς το περνάει, σταματημένο. Oh. 74-79, ο Ολυμπιακός πια σε θέση ισχύως. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάνηκε Νίκο, φάνηκε από τη στιγμή που άρχισε να κουράζεται ο Φόρτ και ο Ολυμπιακός ήταν πια χοντρά μέσα στο παιχνίδι. Τρέξει περισσότερο. Περιστέρη χρειάζεται εδώ να σκοράρει για να νιώσει καλύτερα, να ξαναμπεί στο κόλπο. Ο Παπα-Νικολάου θα σταματήσει όμως τον Φόρτ, η μπάλα ξανά για τον Περιστέρη. 10 δευτερόλεπτα όμως. Τον είδε στον Φόρτ. Όπως σωστά λέει ο Γιώργος Συρίγος από το μικρόφωνο, δεν έχει πατήματα και δεν έχει πατήματα γιατί είναι τσακισμένος από την κούραση πια. Ο Παμακάριος στην επαναφορά, 10 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι. Ο Πελεγκάνος ελευθερώνεται στη γωνία και σημαδεύει ανενόχλητος. Εδώ είχε μια χρυσή ευκαιρία το Περιστέρι να μειώσει το ένα καλάθι. Την έχασε όμως ο Πελεγκάνος αφού αστόχησε. 74-79. Ο Rivers προσπαθεί να εκβιάσει το φάουλ, θα λέει κανείς. Πέναντι στον Παπαμακάριο, τελικά σουτάρει πάνω σε άμυνα. Oh. Απίστευτο θεωρητικά δραματικά. Ήταν μια καταδικασμένη, μια τρελή προσπάθεια, αφού μπήκε και αυτή. Ο Rivers του 97 εμφανίζεται ξαφνικά 4 χρόνια αργότερα. Ναι, ναι, ναι. 76-81 από τον Φόρτ, 2 και 15 για το τέλος. Για να δούμε αν έχει κι άλλο μέλλον αυτό το μάτς. Ο Ολυμπιακός πάντως. Το μάτς δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά. Συν 5 και τη μεγάλη του εμπειρία είναι ασφαλώς το φαβορί. Παπα-Νικολάου. Θα περάσει, θα τον σταματήσει ο Τσαρσαρής. Αλλά από Παπα-Νικολάου έξυπνα θα ξαναβγάλει την μπάλα έξω για νέα επίθεση. Τελικά η φάση εξελίχθηκε σε κέρδος του Ολυμπιακού. Λογικά, ναι. Γιατί ροκανίζει τον χρόνο. Τόμιτς. 1 και 40 ακόμα, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Οικονόμου. Φάουλ του Παπα-Νικολάου, 5ο φάουλ του Παπα-Νικολάου. Το άστοχο σου 3 πόντων του Οικονόμου δίνει ζωή στο Περιστέρι. Τελικά ο μόνος που δεν μπορεί να σκοράρει σήμερα από τον Ολυμπιακό είναι ο Οικονόμου. Παπα-Νικολάου λοιπόν πηγαίνει στον πάγκο. Δεν θα τον δούμε άλλο σήμερα. Κριτικό στην πεντάδα του Περιστερίου τώρα. Να οι παίκτες που φορτώθηκαν περισσότερο από τους άλλους με φάουλ. Οι τέσσερις που αποβλήθηκαν με κίτρινα γράμματα. Και κριτικός. Και έξω Τσαρτσαρής. Τέσσερις περιφερειακούς παίκτες τώρα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό το ρίσκο του Πεδουλάκη. 1 και 35 ακόμα. 77-81 από τον Αλφόνσο Πόρτ. 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. 37 πόντι από τον Φόρτ. 38. Και βέβαια η διαφορά είναι στους 3 και το παιχνίδι κάθε άλλο παρά έχει κρυθεί. Οικονόμου. Τόμιτς. Rivers. Ολυμπιακός χρησιμοποιεί το χρονόμετρο προς όφελός του. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να κάνει την επίθεσή του. 1 και 18 για το τέλος. Θα την πάρει πάλι ο Rivers στην ευθύνη. Φάουλ του Παπαμακάριου. Εδώ έχουμε έκρηξη από την κερκίδα. 2 βολές πάντως για τον Rivers όσο και αν διαμαρτύρεται. Δεν έχω δει Νίκο τη φάση, αλλά είδα ότι σφύριξε ο Πιτσίλκας. Οπότε στοιχηματίζω ότι έχει δίκιο. Και είναι φάουλ πράγματι. Είδατε και πάλι το απλωμένο χέρι του Παπαμακάριου. Είναι φάουλ καθαρό όσο και αν φωνάζουν. Ο Rivers αγγίζει τους 30 πόντους πλέον. Έχει 27, θα εκτελέσει και 2 βολές. Ριζασέα αντί του Οικονόμου. 1 και 14 για το τέλος. 81-78 μπροστά ο Ολυμπιακός. Τόσα και τόσα που έχει βάλει, σιγά που θα έκανε την πολύ τώρα. 14ος πόντος του στην τέταρτη περίοδο. 78-82. Το 78-83. 5 υπότιτλοι διαφοράς.
Το Περιστέρι χρειάζεται ένα-δύο θαύματα στα γρήγορα για να ξαναμπεί στο κόλπο. Ο Φόρντ στα γρήγορα βάζει ένα καλάθι. Ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα ακόμα. 7 συνεχόμενοι πόντοι από τον Φόρντ που παίρνει όλες τις επιθέσεις όπως τις παίρνει και ο Ρίβερς από την άλλη πλευρά. Και ο Μπουντούρης στη γραμμή για βολές. Ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Κύλησε μόνο ένα δηλαδή. Συνολικά ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο έχει βάλει 18 πόντους, 15 από τον Rivers και 3 από τον Ράτσα με βολές. Απίστευτο. Δηλαδή στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Rivers παίζει μόνος του. Αλλά εδώ που τα λέμε από την άλλη μεριά παίζει ο Rivers μόνο στον το μάτς, όχι στο δεκάλεπτο μόνο. Ο Φόρτ θα πεις. Ο Φόρτ με σχολείς, ναι. Έχει βάλει 40 από τους 80 αυτή τη στιγμή. Το μεταξύ είχαμε την έκπληξη, ας το έχεις τον Μουντούρη στην πρώτη βολή. Μία στις δύο, η διαφορά στους τέσσερις, 80-84 και μένει ένα ολόκληρο λεπτό. Ο Φόρτ θα κουβαλήσει και την μπάλα για να μην ταλαιπωρηθεί με την αντίθεση. Δεν θα τη δώσει πουθενά. Χέρια του, αποκλείεται. Για τρεις. Rebound του Πελεκάνου, ο οποίος πρόβλημα την μπάλα στον Παπαμακάριο. Τι ο Παπαμακάριος πάει πολύ γρήγορα χωρίς λόγο. Ο Ζευροσέγκο παλεύει, ο Ριζασέ. Τζάμπολ ανάμεσα σε κριτικό και Ριζασέ. Τρελή επιλογή πραγματικά από τον Παπαμακάριο, όχι μόνο γιατί δεν είναι ο καταλληλότερος σουτέρ των τριών πόντων, αλλά βρισκόταν και υπό πίεση. Ενήργησε σαν παίκτης που ήταν υπό πίεση χρόνου, ενώ δεν ήταν. 7 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα ακόμα. Νομίζω, και νομίζω Νίκο, ότι από τον Τζάμπολ αυτό θα κρυθεί οριστικά η τύχη του αγώνα. Αν κερδίσει τον Τζάμπολ ο Ρισασέ και η μπάλα πάει στα χέρια παίκτη του Ολυμπιακού, πολύ δύσκολα το Περιστέρι θα μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση έχει πιθανότητες. Κριτικός λοιπόν αντί του Ριζασέ. Μπάλα στον Ράτζα. Του δουλάξει φωνάζει φάουλ, κανείς δεν έκανε φάουλ στον Ράτζα. Και σε ποιο να κάνουν, στο Rivers. Στον Μπουντούρη τελικά θα γίνει το φάουλ. Χάθηκαν 11 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι με αυτά και με αυτά. Έπρεπε να έχουν κάνει το φάουλ πολύ γρήγορα στον Ράτζα, ο οποίος ξεκαθάρισε την μάχη της διεκδίκησης της μπάλας μετά το τζάμπολ. Δύο βολές για τον Νίκο Μπουντούρη. 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Κι άλλη χαμένη βολή από τον Πολύπυρο. Μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι εύστοχος στις βολές και έχει κρύο αίμα. Μία στις τρεις λοιπόν. Δύο στις τέσσερις, όπως και πριν έβαλε μία μόνο. 26 δευτερόλεπτα, στο συν 5 Ολυμπιακός. Ο Φόρτ περιμένει ένα screen, τελικά πάει μόνος και καρφώνει. Ναι, αφού ο Ολυμπιακός έπαιξε άμυνα για το τρίποντο. Για το τρίποντο, ακριβώς ήταν φανερό. Δεν τον ενδιέφερε αν θα φάει καλά τη δύο πόντων. 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ του Φόρτ στον Rivers. Στα 16. Έτσι ο Rivers θα έχει την ευκαιρία να περάσει και αυτός στους 30 πόντους. Τέταρτο του Φόρτ και τρία στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έκτοτε δεν έκανε κανένα. 82-85. Αν βάλει έστω και μία ο Rivers, ο Ολυμπιακός παραμένει μεγάλο φαβορί. Αν σκάσει και τους δύο βέβαια, τότε το Περιστέρι θα ψάξει το τρίποντο. Και πάλι, σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί. Αν βάλει τις βολές, ο Rivers τελειώνει το μάτς. Να κι άλλη έκπληξη, άστοχη βολή από τον Rivers. 82-85, 16 δευτερόλεπτα. Δοκιμασίες. Θα πτωήσουν τον Rivers, θα τον πτωήσουν τον Rivers. 0 στις 2 στο πιο κρίσιμο σημείο. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε απόψε. Το Περιστέρι θα ψάξει το τρίποντο για την ισοφάριση. Ολυμπιακός να δούμε πώς κάνει φάουλ για να τα αποφύγει το τρίποντο. Τώρα είναι η ώρα του φάουλ. Το κάνει ο Μπουντούρης, 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ζούρος φώναζε από τον πάγκο προς τους παίκτες του να κάνουν φάουλ για να μην προλάβει τώρα, καν να επιχειρήσει τρίποντο. Και τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνει το Περιστέρι. Να ευστοχίσει την πρώτη βολή ο Φόρτ και να στοχίσει επίτηδες στη δεύτερη. Για να διεκδικήσει το rebound. Για να διεκδικήσει rebound και με δίποντο να ισοφαρίσει, με τρίποντο να κερδίσει. 5 δευτερόλεπτα ακόμα είναι να γίνει ότι... αυτό που είπες. Ναι, αλλά ο προπονητής του Ολυμπιακού το έχει υπόψη του και βλέπω ότι βάζει δίδυμους πύργους για να διασφαλίσει το αμυντικό rebound. Γιατί και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι η μόνη ελπίδα του Περιστερίου είναι αυτή. Πρώτη βολή μέσα, δεύτερη έξω. Έτσι λοιπόν με Φέμπερλιν και Ράτζα δύσκολα ο Ολυμπιακός θα χάσει το αμυντικό rebound σε ενδεχόμενη αστοχία του Φόρτ τη δεύτερη βολή, αλλά βεβαίως... Θα βάλει και την πρώτη. Ποτέ μιλες ποτέ. 12 στις 16 βολές. Ναι, λέω, αν υποθέσουμε ότι βάζει πάντως αυτό είναι το σενάριο. Αλλά και αν χάσει την πρώτη θα σουτάρει άστο και τη δεύτερη, γιατί ναι, θέλει τρίποντο μετά για να ισοφαρίσει. Μένουν 5 δευτερόλεπτα. Και το Περιστέρι
παίζει τις τελευταίες του ελπίδες για να μην χάσει εν μία νυχτή. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Πεδουλάκης δεν βάζει δεύτερο ψηλό. Αφήνει τον κριτικό να πηδήσει για το τζάμπολ. Θα πάει για δύο βολές και αμέσως φάουλ πριν κυλήσει ο χρόνος. Να δούμε. Ο Φόρντ απογοητεύει την εξέδρα στο Φόντα στην πρώτη βολή. Τώρα θα έκανε να τη βάλει αυτή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μέσα η δεύτερη, θα γίνει φάουλ αμέσως. Καλά, δεν πέρασε το μυαλό του Πεδουλάκη αυτή η λύση που είπαμε εμείς. Ο Τόμιτς ψάχνει. Άργησε εκεί παραλίγο να γίνει το λάθος. Η τελευταία ελπίδα του Περιστερίου ήταν να γίνει λάθος στην επαναφορά. Και έτσι ο Ολυμπιακός θριάμβευσε. Πέφτουν αντικείμενα εκεί. Κάποιος επιτέθηκε στον Τόμιτς και ο Τόμιτς ανταπέδωσε. Δεν είναι. Είναι πολύ άσχημα, απαράδεκτα πράγματα αυτά. Η επίθεση που έγινε στους παίκτες του Ολυμπιακού είναι έξω από κάθε λογική, έξω από κάθε καλώς εννοούμενη συμπεριφορά. Υποτίθεται ότι θα έφερνε άνοιξη το Περιστέρι στο μπάσκετ, αλλά αυτά είναι βαρχιμονιά, δεν είναι άνοιξη. Με τα πολλά κατάφεραν να μπουν στα αποδυτήρια οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι διαιτητές. Αυτά ήταν τα δύσκολα. Νομίζω ότι κάτι χτύπησε και τον Νίκο Πιτσίλκα εκεί. Χειροκροτήματα για τους παίκτες του Περιστερίου, οι οποίοι πάντως έχασαν το πλεονέκτημα έδρας για το οποίο πάλευαν 7 μήνες. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Την Τρίτη το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την πρόκριση στους τελικούς, αν κερδίσει και πάλι. Αβαντάζ της έδρας μέσα από τα χέρια ενός αντιπάλου, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει τέτοιες πτήσεις. 85-83. 85-83, κοίταξε Νίκο. Συνέβη στο καθοριστικότερο μάτς αυτό που δεν είχε συμβεί σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Το Περιστέρι έχασε εντός έδρας. Οι λόγοι που έχασε είναι ότι πρώτον δεν αξιοποίησε το μεγάλο του προσόν τον εμβλιασμό. Είχε 2-7, ο Ολυμπιακός είχε 4-6. Μετά είναι το γεγονός ότι είχε πολύ κακή άμυνα πάνω στον David Rivers. Με αποτέλεσμα ο Αμερικανός του Ολυμπιακού να σουτάρει με εκπληκτικά ποσοστά 6-8 τρίποντα, 3-4 δίποντα και παράλληλα να έχει πολύ καλή οργάνωση παιχνιδιού.